τι έλεγες, ότι θα το πάρεις κιόλας. Ναι, ναι, το υποστηρίζω. Ένα χειροκρότημα. Προσπαθήσω. Ένα χειροκρότημα. Έχουμε ξεκινήσει με ένα μπιφ από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ. Υπάρχει ένα το 1 μέχρι το 10. Αυτό. Γυναίκα θα το πάρει. Γυναίκα θα το πάρει. Ποια πιστεύω. Εντάξει, συνεχίστε το μπιφ. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά, μακάρι. Μακάρι, όλοι αυτό θέλουμε, αλλά δεν θα γίνει. Δεν θα το πάρει γυναίκα φέτος. Είναι νωρίς ακόμα να το πάρει γυναίκα. Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Και τώρα έχω μια δύσκολη ερώτηση για σέναν και γνωρίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Ποιος πιστεύω θα κερδίσει? Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα? Ναι. Η οποία έχει πλαντάξει το κλάμα, δεν μπορώ να τη βλέπω σε. Θεωρώ ότι και η Ρο έχει πολλά να δώσει, απλά η Μαργαρίτα έχει φύγει πολύ μακριά σε σχέση με τις άλλες γυναίκες. Κοιτώντας πάνω, την πρώτη φορά έχεις κάνει μια πρόβλεψη. Έπεσες έξω, μην πεις. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσει? Θέλω να πιστεύω ότι φέτος ίσως το πάρει γυναίκα του Μάστερς. Νησίτρια θα είναι γυναίκα. Εντάξει, το γενικεύω. Θα φύγουν οι γυναίκες σε σειρά. Αυτό τώρα, σε ρώτησα ποιος τώρα, αυτό είναι σαν το έχει μουστάκι. Έχω κάποιες για παράδειγμα, π.χ. η Μαρίνα, η Κωνσταντίνα, η Μαργαρίτα, η Μαρία. Δεν πήγες καλά την τελευταία φορά, μην το πεις. Όχι, 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 όχι. Είπες η Ρο και έφυγε. Άμα το πάτε έτσι, ιδιαίτερα η Μαργαρίτα. Ένα στίγμα τόσο. Είχες πει η Ρο. Είχες πει η Ρο. Μπουρλής είσαι. Θα σε βρω, ρε. Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι φέτος θα κερδίσει η γυναίκα. Εάν συνεχίσει η Μαργαρίτα τόσο δυνατά, μείνει συγκεντρωμένη στο στόχο της, κάνει κάτι το απίστευτο αυτή η κοπέλα. Εμένα με συγκινεί κάθε φορά που τη βλέπω να μαγειρεύει. Το έχω ξαναπεί, είναι η καλύτερη μαγείρισα με διαφορά. Εάν όχι η Μαργαρίτα, τότε πια, ειλικρινά. Κωνσταντίνα, να κάνω μια ερώτηση. Ρόσεφ. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Σεφ, για να είμαι ειλικρινής, θέλω πάρα πολύ να κερδίσει ο Τζοβάνι. Πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει στο τελικό? Όλοι το πιστεύουμε, Σεφ. Κάθε εβδομάδα μπροστά είναι. Έφτανε στην πηγή μέχρι τώρα, χθες πήγε νερό. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ο μόνος άνθρωπος που είναι τόσο άρτιος μάγειρας, τόσο άρτιος μαγειρικά. Έχει κάνει πολλά στη μαγειρική του καριέρα. Είναι πιο άξιος, πιστεύω, για να το κερδίσει. Αλεξανδρέ, επειδή μας αποχαιρετήσεις, κάνε μια πρόβλεψη για ένα τελικό, δηλαδή μια διάδα τελικού. Λείπει ένας. Λείπει ένας στο τελικό. Θα ήθελα πολύ να δω Μαρίνα και Τζιοβάνι στον τελικό. Στον τελικό, Μαρίνα και Τζιοβάνι. Νομίζω η Μαρίνα το θέλει πάρα πολύ και αυτό είναι και το κλειδί σε αυτό το πράγμα. Τζιοβάνι και το αξίζει. Και νομίζω ότι δεν έχει δείξει πραγματικά το ποιος είναι. Έχει απίστευτες ιδέες. Λοιπόν, Αντώνη, μια τελευταία ερώτηση. Καταλαβαίνεις ότι θα σε ρωτήσουμε. Έτσι. Και θα πέσω μέσα, δείτε. Εξάδα είναι Στέφανος, Σκορδάκης, Γιάννης, Διονύσης, Μαργαρίτα, Τζιοβάνι. Και τελικό είναι Τζιοβάνι, Μαργαρίτα. Είναι κλειδωμένο στο 90. Και ποιος θα το πάρει? Δεν ξέρω. Σεφ, δεν, ο Τζιοβάνι έχει πάρει φορά, τα δίνει όλα. Η Μαργαρίτα είναι Μαργαρίτα, έχω βαρεθεί να το λέω. Μάλια σε γλώσσα μου. Δεν ξέρω, θα είναι ντέρμπι πάντως. Γενικά δεν με θεωρούν δυνατή παίκτρια, αλλά δεν ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Εννοείται ότι θα είμαι στον τελικό. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Πες μας μία πρόβλεψη για τον τελικό. Ναι. Τη διάδα του τελικού και ενδεχομένως ποιος πιστεύεις ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλεψη, είναι αυτό που θέλω εγώ. Mm-hmm. Ο ένας δεν βρίσκεται εδώ στη διάδα του τελικού. Ο άλλος είναι ο Τζιοβάνι. Πιστεύω στις επιστροφές που θα γίνουν κάποιες ανατροπές. Και η Μαρίνα, δηλαδή δεν θυμάμαι τόσο μέχρι τώρα πόσο πόσοι έχουν πει για μένα. Από την άλλη μεριά, αγχώνουμε λίγο. Νιώθω ένα ωραίο βάρο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο, αλλά είναι ένα βάρο. Ποιον θα ήθελες να δεις στον τελικό, μία διάδα, πες μας? Δεν είναι εδώ πλέον μέσα στο σπίτι. Θα ήθελες κάποιους από αυτούς που δεν υπάρχουν? Ναι. Κρατάμε στη αυτό. Διάδα, έχουν φύγει και οι δύο? Έχουν φύγει και οι δύο. Από αυτούς που υπάρχουν, ποιος πιστεύεις ότι θα φτάσει στο τέλος? Ο Ιωάννης θα τα πάει αρκετά καλά, θεωρώ. Δεν ξέρω. Θα πάει μακριά. Και θέλω να πάει και μια γυναίκα. Τελευταία ερώτηση, μιας και από ό,τι φαίνεται εσύ δεν θα είσαι στον τελικό. Ποιον βλέπεις στον τελικό? Ποιους βλέπεις στον τελικό? Ποιον από αυτό? Μπορώ να πω μια τετράδα και να μείνω εκεί? Για πες τετράδα, θα ξεκινήσουμε από την τετράδα. Θα πω Μαργαρίτα, θα πω Τζίο, θα πω Μαρία και θα πω και Νιόνιο. Τετράδα, ωραία, τριάδα ακούω. Τριάδα, θα πω Μαργαρίτα, θα πω Τζίο, θα πω Μαρία. Τελικός. Δεν θα γίνω. Μαργαρίτα, Μαρία. Πολλοί λένε ότι θα είναι γυναικεία υπόθεση φέτος. Εφόσον δεν θα είμαι εγώ στο τελικό, άντε να το δεχτώ. Θα πω Μαργαρίτα, Μαρία. Σίγουρα, η Μαργαρίτα αντικειμενικά και
Χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Κατά 99% πιστεύαμε ότι θα είναι η επόμενη Ελληνίδα Masterchef. Και για τον Τζιοβάνι ο νικητής. Για το Masterchef. Αυτό μόνο. Στεφάνη, για πες. Ποιον βλέπεις τελικό. Πες μας μία τετράδα. Μία σίγουρη τριάδα που πιστεύω είναι Μαρία Μαργαρίτα Ιωάννης. Τετράδα Διονύσης. Τώρα για τελικό, ανάμεσα στα δύο κορίτσια και στα δύο αγόρια εκεί πέρα, θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Οπότε, όποιος έχει περισσότερη αντοχή, πιστεύω, και δεν βαρεθεί, δεν κουραστεί, δεν ξεπεράσει τα όρια του, με την καλή έννοια, νομίζω θα καταφέρουν σε. Θα πω, εντάξει, χωρίς να θέλω να το πάρει normal αυτό που θα πω, είναι καινούργιος νικητής για μένα, είναι ο Τζιοβάνι. Εγώ τετράδα θέλω να ακούσω. Α, τετράδα. Τώρα με φαίνεται δύσκολη θέση πάλι, σε. Λοιπόν. Γιατί τετράδα. Δεν είναι, σιγά. Τζιοβάνι σίγουρα, Μαργαρίτα. Θα πω Γιάννης. Λοιπόν, θα πω κάτι, αλλά δεν θέλω να χώσει οτιδήποτε. Θα πω Αλέξανδρο, έχει έρθει πάρα πολύ φορτσαρισμένος, πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Για μένα είναι πολύ όμορφο που δεν ακούω το όνομά μου σε κανένα τελικό. Πιστεύω πάρα πολύ στο μάτι και στη χρωστουζιά. Οπότε, μόνο και μόνο που δεν με υπολογίζουν, χαίρομαι γιατί έτσι καταλαβαίνω και τη μαγειρική τους αντίληψη, η οποία θα έλεγα είναι μηδενική. Ποιος ρώτησε, ρε. Ευχαριστώ. Άμα μπορώ να πω εγώ μια τετράδα, θα πω ο Τζαμάλ, ο Παύλο, Λία και Μαργαρίτα. Η δική μου τετράδα. Μια τετράδα, μια πρόβλεψη. Μια πρόβλεψη. Λοιπόν, Μαργαρίτα, Χριστό. Μαρία, Μαρίνα και Λία. Σωστή. Σωστή πρόβλεψη. Γυναικεία υπόθεση, γυναικεία υπόθεση. Είστε οι επόμενες που αποχωρείτε από το παιχνίδι. Φάτε τους. Τελικό από αυτή την τετράδα. Τελικό. Βρίσκεται, τα λέμε έξω. Τη Λία, γιατί δεν τη φαίνεται. Και τη Μαργαρίτα. Έτσι. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Μαργαρίτα Λία, ο τελικός. Μια χαρά. Ποιος θα σου λείψει περισσότερο από μέσα. Η Μαργαρίτα. Το κορίτσι μου. Να φτάσει μέχρι το τέλος, μακάρι να μπορέσουμε να έρθουμε κι εμείς εδώ για τον τελικό, να το χαρούμε όταν θα το κερδίσει. Ποιους δύο βλέπεις τον τελικό? Δεν ξέρω. Από ποιον. Δεν ξέρω. Ο Τζιοβάνι είναι πάρα πολύ ικανός, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει η διαδικασία αποχώρηση ο Τζιοβάνι, οπότε και λίγο το φοβάμαι. Ποιος θα ήθελες να είναι απέναντι τη Μαργαρίτα? Θα ήθελα να είναι η Ανούς, η Λία και από άντρες ο Γιάννης ή ο Διονύσης. Λία, αυτά... πες μας ένα τελευταίο. Τραγουδί. Όχι. Δύο άτομα που πιστεύεις ότι θα πάνε στον τελικό, τη διάδα δηλαδή, και ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει. Θα γίνω γραφική σεφ, αλλά το πιστεύω. Μαργαρίτα και Τζίο είναι ο τελικός φέτος. Και θα πω ότι θα το πάρει Μαργαρίτα. Της έχω ζητήσει δανεικά 500 ευρώ από τότε που πήρε το Silver. Φτάνουμε τώρα τελική ευθεία, ένα δύσκολο κατοστάρι. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ξέρεις, κόντρα στα στοιχήματα που λένε ότι άλλο θα είναι το ζευγάρι τελικού, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, και εγώ εκεί τη σκάρω. Εκεί, όχι εκεί τη σκάρω, εκεί ποντάρω. Η αλήθεια είναι ότι. Πείτε ποιοι θα είναι. Πείτε ποιοι θα είναι και το ποιοι θα βγουν στο τέλος. Μόνο εγώ και εσύ το ξέρουμε. Εγώ θα πω ότι όσο δεν ακούω το όνομά μου, τόσο περισσότερο χαίρομαι. Γιατί πραγματικά θα βγάλω ψεύτες πάρα πολύ κόσμο. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο τελικός? Θέλω πάρα πολύ στο τελικό Νιόνιο και Ιωάννη. Και ποιος θα κερδίσει σε αυτό το τελικό? Εάν με ρωτάτε εμένα ποιος θέλω να κερδίσει, θέλω να κερδίσει ο Νιόνιος, να πάρουμε τα λεπτά. Οπότε περιμένουμε Νιόνιο. Πρώτο πληθυντικό. Πρώτο πληθυντικό. Ναι, τι νομίζεις, θα τον αφήσω άμα τα κερδίσει. Ωραία. Ναι, θέλω τελικό το διαγόρια, μακάρι να πέσω μέσα. Τι έπαθες? Παναγιώτη, τελικό. Πες μας ένα τελικό, κάνε μια πρόβλεψη. Πόσα άτομα? Θέλουμε μια τετράδα και ποιοι θα φτάσουν στον τελικό. Μαρίνα, Μαργαρίτα, Νίκος, Γιωβάνη. Τελικός ποιος είναι? Θέλω να πω κι εγώ αυτό που λένε όλοι, Μαργαρίτα, Γιωβάνη. Η τελική διάδα έχει προκαθοριστεί από καιρό από τα παιδιά. Είναι Μαργαρίτα, Γιωβάνη. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε για να το διαψεύσουμε. Άσε ρε. Νικόλα, πες μας ένα τελικό που φαντάζεσαι ή που θα ήθελες. Εγώ θέλω πολύ να είναι η Μαργαρίτα και ο Τζιοβάνι, γιατί το αξίζουν και σαν χαρακτήρες και σαν μάγειρες. Υπάρχουν πολύ δυνατοί μάγειρες στο παιχνίδι, αλλά εγώ αυτοί θέλω να είναι. Ποιος πιστεύεις ότι θα κέρδιζε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? 50-50 είναι σεφ. Ο Τζιοβάνι τα έχει λίγο πιο πολύ ανάγκη με το μαγαζί και θα ήθελα πιο πολύ λίγο το Τζιοβάνι.
Αλλά είναι και δύο άτομα που τα αγαπάω πάρα πολύ. Και ελπίζω να είναι αυτοί δύο στο τελικό. Νομίζω αν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τις απαντήσεις από κάθε ένα που έφευγε. Μαργαρίτα Τζοβάνι λέγανε για τον τελικό. Πολύ εύκολο να το πούμε, αλλά... Και εντάξει, παιδιά, είμαστε στην τελική ευθεία, κερδίσει ο καλύτερος. Εντάξει. Η καλύτερη, εγώ θέλω να είναι γυναική υπόθεση φέτος, αλλά εντάξει, μαγειρέψτε. 50-50, πάμε. 50-50, έτσι. Καλή συνέχεια, εδώ. Μας πήραν τα αυτιά για γυναικείο τελικό. Ελπίζω να γίνει. Εσύ δώστα όλα. Πάρασα. Άδουμε, έχετε μάχη αύριο. Έχετε μεγάλη μάχη αύριο. Ας κάνει όνειρα ο Αλέξανδρος, μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι. Σπίτι του. Αντιμέτωπος με το Μαργαριτάρι. Να πω ότι ο μοναδικός ο οποίος είχε πέσει μέσα σε πρόβλεψη ήταν ο Ιωάννης. Είχε πει τελικό Μαργαρίτα Νιόνιος. Τι πάει να τα βάλω τώρα. Αν μου έλεγε κάποιος ότι θα βρίσκομαι στο τελικό εγώ, εντάξει, άντε, εγώ πάει στο πάνω. Αλλά ότι θα βρίσκομαι και με τον Διονύση, δηλαδή τελείως απίστευτο. Νομίζω αυτό μόνο σαν πρόβλεψη το έχει κάνει ο Ιωάννης. Από Μαργαρίτα Μαρία. Ορίστε. Εντάξει, δεν θέλω... Καλός μάγειρας ο Διονύσης, αλλά εγώ ήθελα να είμαι με τον Τζιοβάνι. Μπαλάκες.